και τη ζωή των εργαζομένων της ΔΕΗ, την αντοχή και την απαντοχή της κοινωνίας του τόπου μου και με κάποιες πατριωτικές και σωστές, ναι, δεν θα διστάσω να το πω, στρατηγικές αποφάσεις δικών σας πολιτικών προγόνων, πραγματοποιήθηκε ο εξηλεκτρισμός της χώρας, ήλθε ανάπτυξη. Τώρα εσείς, οι επίγονοι, τη δίνετε βορρά στους κρατικοδιώτους, ντε με επιχειρηματίες, εδόδημους και απικιακούς. Μερικές φορές σας κατηγορούν για θατσερικού τύπου νεοφιλελευθερισμό. Μη βαφκαλίζεστε, δεν πρόκειται για τέτοιον. Αυτό που γίνεται τώρα, η δίωση της χώρας και του δημόσιου πλούτου, περισσότερο μοιάζει με τα πεπραγμένα του Γέλτσεν. Ακόμα και αυτός θα κοκκίνησε με τα καζάνια σας. Από αυτή την άποψη, έχετε δίκιο όσοι φωνάζετε ότι η Ελλάδα είναι το τελευταίο Σοβιέτ. Κυρίες και κύριοι, ήρθαμε σήμερα να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε, τρόπος του λέγει, τη μητέρα όλων των ιδιωτικοποίησεων. Κύριοι, η απελευθέρωση της ενέργειας έχει συντελεστεί εδώ και μια δεκαπενταετία. Η επιλογή ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΕ και τώρα της διάλυσης της ΔΕΗ εντάσσεται στη στρατηγική διάλυσης και παράδοσης συνολικά της ΔΕΗ σε συγκεκριμένα συμφέροντα, τα οποία την τελευταία δεκαετία έχουν διεισδύσει και κερδοσκοπούν στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγοράς. Γιατί δεν προχώρησαν οι ιδιώτες σε επενδύσεις τόσα χρόνια? Παραδείγματος χάρη, γιατί η ΓΕΚ Τέρνα που πήρε την άδεια για λιγνητική μονάδα 460 ΜΒ στο Αμίντεο, με εφοδιασμό από το ρηχείο Βέβης, δεν προχώρησε ποτέ, αλλά υπάλληλοι διαγωνισμοί και δεν κατακυρώθηκε ποτέ? Γιατί? Προφανώς, κύριοι, για να εντάξετε όλη την παραγωγή, όλη την περιοχή στη λεγόμενη μικρή ΔΕΗ. Επιχειρηματολογείται ότι η ΔΕΗ είναι μονοπόλιο και κατέχει δεσπόδουσα θέση στη λιγνητική παραγωγή. Και αυτό αντίκειται στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την αιτίαση της Κομισιόν καθώς και των ενεργειακών εταιριών για την παραβίαση από τη ΔΕΗ της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εκχώρηση δικαιωμάτων λιγνίτη έχει ήδη απορρίψει το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις αποφάσεις ΤΑΦ 129 του 2008 και ΤΑΦ 421 του 2009. Ακριβώς με το σκεπτικό ότι παραχωρήθηκαν για λόγους του δημοσίου συμφέροντος και ότι κανείς δεν εμπόδισε τους ιδιώτες να φτιάξουν λιγνητικές μονάδες αξιοποιώντας τα μη παραχωρημένα στη ΔΕΗ κοιτάσματα. Επιχειρηματολογείται ότι με την ενέργειά σας αυτή στοχεύετε σε υγιή ανταγωνισμό και σε τιμές φθηνότερες και δικαιότερες. Κύριοι, ο υγιής ανταγωνισμός θέλει πολλούς παίχτες στην αγορά και όχι ολιγοπόλια, όπως εσείς τώρα δημιουργείτε. Και με βάση τη δική σας λογική θα μείνουν δύο παίχτες. Επιμένουμε, όσο δεν μειώνεται το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δεν πρόκειται να μειωθούν οι τιμές, αφού ο βασικός συντελεστής τιμών είναι το κόστος παραγωγής. Το σίγουρο είναι ότι θα αυξηθούν οι τιμές. Γιατί? Μα γιατί τα κέρδη μιας τέτοιας εταιρείας δεν προέρχονται από τη λιανική πώληση, αλλά από τη χοντρική. Αυτή την εταιρεία θα την ενδιαφέρει να βάζει στην οριακή τιμή, την οριακή τιμή συστήματος, να πουλάει στο σύστημα ακριβά και με το χαρτοφυλάκιο των μονάδων που τις ξεπουλάτε θα επηρεάζει την οριακή τιμή για να είναι όσο το δυνατόν πιο αυξημένη και να έχει περισσότερα κέρδη. Αυτός είναι ο μηχανισμός της αγοράς. Επιχειρηματολογείται πως αυτή η πώληση γίνεται για να ενισχυθεί και η κεφαλαιακή επάρκεια της ΔΕΗ. Αλήθεια? Γνωρίζετε σήμερα καμία εταιρεία, κάποια, οποιαδήποτε, που να μην χρωστάει? Ο δανεισμός δεν είναι από μόνος του κακός. Σημασία έχει να μπορεί μια εταιρεία ιδιωτική ή δημόσια να ανταπεξέλθει στα δάνειά της. Και αλήθεια, οι ιδιώτες που θα αγοράσουν τη νέα εταιρεία θα είναι οι καθαροί από δάνεια? Θα βάλετε τέτοιον όρο στο διαγωνισμό?
Υποστηρίζετε, κύριε Υπουργέ, ο οποίος δεν είναι εδώ παρόν, ότι η απόσχηση της νέας καθετοποιημένης εταιρείας δεν είναι ξεπούλημα. Στις αλλεπάλληλες ερωτήσεις μας εχθές για τη λογιστική αξία των λιγνητικών κοιτασμάτων δεν ανταποκριθήκατε. Απαντάμε εμείς για σας. Α. Σύμφωνα με έγκαιρες μελέτες των ειδικών της ΔΕΗ, η αξία των λιγνητικών κοιτασμάτων ως καυσίμων, τα οποία θα καταναλωθούν τα επόμενα 30 χρόνια, ξεπερνά τα 28 δις ευρώ. Για τα λιγνητορχεία, τα οποία δίνουμε το 30%, έτσι. Βεβαίως υπάρχουν και άλλοι, όπως ο κύριος Φόσκολος, ο οποίος λέει ότι σήμερα η αξία αυτών των συγκεκριμένων λιγνητορχείων είναι 45 δις. Δεύτερον, είπατε ότι η πώληση θα γίνει με βάση τη λογιστική αξία της εταιρείας. Τι εννοείται λογιστική αξία? Η αξία μιας εταιρείας αποτιμάται με τη λογιστική της αξία, το λεγόμενο book value, την αναπόσβεστη αξία των παγίων της, την χρηματιστηριακή αξία που είναι εξαιρετικά υποτιμημένη και την αξία αντικατάστασης που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι ανυπολόγιστη. Τι θα συμπεριλάβεται στη λογιστική της αξία? Κυρίες και κύριοι, μιλάμε για ένα νομοσχέδιο που οδηγεί σε καταστροφικές επιπτώσεις στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Μιας περιοχής που στα σπλάχνα της πάτησε η ανάπτυξη της χώρας και πλήρωσε ακριβά το τίμημα με τις επιπτώσεις και στο περιβάλλον και στην υγεία των κατοίκων της, που συνέδεσε την οικονομική ανάπτυξή της με τη δραστηριότητα αυτή. Αυτή η περιοχή σήμερα έχει πάρει στις πλάτες της και στο όνομα και όλου του ελληνικού λαού τον αγώνα. Ένα νομοσχέδιο, κύριε Πρόεδρε, ένα νομοσχέδιο που δημιουργεί σύγχρονους τσιφλικάδες στην περιοχή. Έχουν απαλωτριωθεί ή είναι υπό απαλωτρίωση πάνω από 100.000 στρέμματα στην περιφερειακή ενότητα Φλόρινας. Δημιουργείται ένα πολύγωνο που φτάνει μέχρι και τη Φύρο. Και όλα αυτά η ιδιοκτησία ενός ιδιώτη στα σύνορα της χώρας. Ο μισός νομός Φλόρινας. Παραβλέπετε αιτήματα δεκαετιών όπως αυτό της επαναπόδοσης των εδαφών μετά την αποκατάστασή τους από την εκμετάλλευση στην τοπική κοινωνία. Να θυμίσω ότι με την ίδρυση της ΔΕΗ και μέχρι το 2001 υπήρχε ο νόμος της επαναπόδοσης των εδαφών στο δημόσιο. Μετά τη μετοχοποίηση της ΔΕΗ, τα εδάφη αυτά αποτελούν πάγια στοιχεία της. Παράλληλα, μια σειρά υποχρεώσεων συμβατικών και μη που έχει η ΔΕΗ προς την τοπική κοινωνία, δεσμευτήκατε στην Επιτροπή ότι θα τις αναλάβει ο ιδιώτης και θα τις εντάξετε στις προδιαγραφές του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού. Γιατί δεν τις ρυθμίζετε σήμερα σε αυτόν τον νόμο? Υποχρεώσεις που αφορούν την αποκατάσταση των εξαντλημένων ορυχείων, συμβατική υποχρέωση που θα απαιτήσει γύρω στα 110 εκατομμύρια ευρώ τα επόμενα 40 χρόνια. Τις μετεγκαταστάσεις των οικισμών που θα ξεπεράσουν σε κόστος τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Τη λειτουργία και διεύρυνση της τηλεθέρμανσης των αστικών κέντρων. Το κόστος απόσυρσης λιγνητικών μονάδων στα 130 εκατομμύρια ευρώ. Και δεν συμπεριλαμβάνω και άλλες άτυπες υποχρεώσεις που μόνο η αξιοπιστία ενός δημόσιου οργανισμού επιβάλλει και άρει τις αντιδράσεις της κοινωνίας για τις δυσμενείς επιπτώσεις που έχει η λιγνητική αξιοποίηση. Τι θα γίνει με αυτές τις υποχρεώσεις? Θα συμπεριληφθούν οι υποχρεώσεις στο τίμημα? Μήπως? Ένα άλλο μέγα σκάνδαλο, αυτό με τις απαλωτριώσεις, όπου μέχρι σήμερα πραγματοποιούσε η ΔΕΗ, πλήρωνε η ΔΕΗ, και με νόμο που φέρατε τώρα το ελληνικό δημόσιο πλέον θα πραγματοποιεί. Άλλο ένα δώρο δηλαδή στον ιδιώτη επενδυτή. Σε όλες τις αναπτυξιακές περιόδους, η περιφέρειά μας, λόγω του περιφερειακού ΑΕΠ, αυξημένου εξαιτίας της δραστηριότητας της ΔΕΗ, λαμβάνει πάντοτε μειωμένους πόρους. Άρα, Δυτική Μακεδονία, μια περιφέρεια που ξεπουλάται τις βασικές μονάδες λιγνητικής δραστηριότητας, είχε και θα έχει μειωμένους πόρους για την επόμενη επταετή περίοδο, ανεργία που καλπάζει και δει μακροχρόνια ανεργία σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΕΒ. Δυσίωνο, κύριοι, το μέλλον, για να μην πω σκοτεινό. Αναφορικά με το προσωπικό,
σταθερά απαξιώνεται το ανθρώπινο υψηλής εξειδίκευσης επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της ΔΕΗ. 2 δευτερόλεπτα, τελειώνω. Τις επιτακτικές ανάγκες στελέχωσης καλύπτεται με ανειδίκευτους συμβασιούχους, γι' αυτό και το τελευταίο καιρό είχαμε πολλά ατυχήματα και μάλιστα θαυματηφόρα. Και προσπαθείτε σήμερα να χρυσώσετε το χάπι, υποσχόμενοι ότι για 5 ετή οι εργαζόμενοι που θα αναγκαστούν να πάνε στη νέα εταιρεία θα έχουν τα ίδια δικαιώματα. Λέτε ψέματα, κύριοι. Δεν μπορείτε να το διασφαλίσετε. Ο ιδιώτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να καταγγείλει αυτές τις συμβάσεις. Δεν μπορείτε επίσης να διασφαλίσετε την πρόσληψη από τον ιδιώτη με το σύστημα των ζωνών που έχουμε στην περιοχή μας. Έχουμε ένα ιδιαίτερο καθεστώς σε σχέση με τη ΔΕΗ, σε σχέση με τις προσλήψεις. Δεν μπορείτε να το διασφαλίσετε αυτό. Υιοθετείτε, κυρίες και κύριοι, για να τελειώσω, την χείριστη επιλογή στο όνομα του ανταγωνισμού της αγοράς ενέργειας. Αφουγκραστείτε την κοινωνία, πάψτε να αδιαφορείτε. Σύσσωμη η Δυτική Μακεδονία ζητάει την απόσυρση του νομοσχεδίου, έστω και την ίστα τη στιγμή. Αποσύρτε το. Αυτό ζητάει η κοινωνία. Ευχαριστώ.